θα αναφερθούμε σε δύο ακόμη χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η απόσταση της παραγράφου από την προηγούμενη και από την επόμενη και το άλλο είναι το διάστοιχο. Επιλέγουμε την δεύτερη παράγραφο. Προσέξτε πόσο απέχει από την προηγούμενη και πόσο από την επόμενη. Και όμως έχουμε πατήσει μόνο ένα Enter κάθε φορά, εδώ και εδώ. Προσέξτε επίσης την τελευταία παράγραφο. Αυτή. Η απόσταση μεταξύ των γραμμών της παραγράφου είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στις υπόλοιπες παραγράφους. Θα δούμε πώς μπορούμε να ορίσουμε τα δύο αυτά χαρακτηριστικά. Εισάγουμε το σημείο εισαγωγής στην δεύτερη παράγραφο. Και στη συνέχεια από το μενού Μορφή κάνουμε κλικ στην εντολή Παράγραφος. Το πόσο θα απέχει αυτή η παράγραφος από την προηγούμενη, το διάστημα πριν δηλαδή, το ρυθμίζουμε από εδώ. Επιλέγουμε 6 στιγμές. Το πόσο θα απέχει από την επόμενη, το διάστημα μετά, το ρυθμίζουμε από εδώ και επιλέγουμε 18 στιγμές. Κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί OK. Το διάστημα πριν είναι αυτό. Το διάστημα μετά είναι αυτό. Επιλέγουμε τώρα την τελευταία παράγραφο. Και από το μενού Μορφή κάνουμε ένα κλικ στην εντολή Παράγραφος. Το διάστημα ορίζεται από εδώ. Κάνουμε ένα κλικ στο αναπτυσσόμενο πεδίο και βλέπουμε πως μπορούμε να ορίσουμε διάστηχο μια μισή γραμμή, διπλό, τουλάχιστον, ακριβώς ή πολλαπλό. Επιλέγουμε μια μισή γραμμή. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί OK. Η απόσταση μεταξύ των γραμμών είναι τώρα αυτή. Παρατηρούμε πως οι γραμμές είναι πιο αραιές από ό,τι στις υπόλοιπες παραγράφους. Πολλοί μαθητές όταν θέλουν να μεγαλώσουν τα κενά μεταξύ των παραγράφων εισάγουν περισσότερα Enter. Κάνω δηλαδή το εξή. Ο τρόπος αυτός δεν είναι σωστός, είναι και αργός. Ειδικά αν πρέπει αυτές τις αλλαγές να τις εφαρμόσεις σε ένα πολύ μεγάλο έγγραφο. Θα δείξουμε πώς μπορούμε να γίνει αυτό πιο γρήγορα. Επιλέγουμε μέσα από το μενού επεξεργασία όλο το κείμενό μας, κάνοντας κλικ στην εντολή επιλογή όλων. Στη συνέχεια, από το μενού μορφή κάνουμε ένα κλικ στην εντολή παράγραφος και ρυθμίζουμε το διάστημα πριν. Παραδείγματος χάρη 6 στιγμές. Κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί OK. Αυτομάτως η απόσταση μεταξύ όλων των παραγράφων άλλαξε. Με μία κίνηση σε όλο το έγγραφο.